Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε λίγα ακόμα πράγματα. Λοιπόν, υπάρχουν και κάποια λοιπόν επιπλέον καθήκοντα του φυσικού επίπεδου, του φι ή του φάι. Ένα από αυτά συνήθως είναι αυτό που λέμε πολυπλεξία. Είδαμε κάποια πράγματα για την πολυπλεξία στο μάθημα της λογικής σχεδίασης. Εδώ να πω ότι υπάρχουν κυρίως δύο είδη πολυπλεξίας. Το ένα είναι η πολυπλεξία στο πεδίο του χρόνου. Είναι αυτό που έλεγα στο μάθημα της λογικής σχεδίασης, ότι από πολλά αργά σήματα τελικά θέλω αυτά να τα πολυπλέξω και να καταλήξω σε ένα γρήγορο σήμα, το οποίο να τα περιέχει όλα. Άρα κάνω το εξής. Παίρνω αυτό το κύκλωμα τον πολυπλέκτη, ο οποίος τι μου κάνει στο πεδίο του χρόνου. Αν έχω αυτές τις μπιτοσειρές, ο πολυπλέκτης πρέπει να τα συνδυάσει αυτά τα δύο και να μου βγάλει τα δύο bits σε σειρά. Μετά συνδυάζει αυτά τα δύο και μου βγάζει πάλι αυτά τα δύο bits σε σειρά. Συνδυάζει μετά πάλι αυτά τα δύο και τα βγάζει μαζί. Άρα στην ουσία, τι γίνεται, έχω μπιτοσειρές οι οποίες έχουν περίοδο TAF, η οποία μάλιστα είναι το αντίστροφο του ρυθμού με τον οποίο μεταδίδω τα bit, και καταλήγω σε παλμοσειρές, οι οποίες κάθε bit έχει διάρκεια TAF δεύτερα. Άρα πάλι αλλάζω τη διάρκεια των παλμών, το σήμα μου αλλάζει πιο γρήγορα, άρα πάλι διευρύνεται το φάσμα. Επομένως, ναι μεν τώρα έχω καταφέρει να συνδυάσω αυτά τα σήματα σε ένα, και επομένως αυτό γιατί το κάνω, διότι μπορεί να θέλω να τα μεταδώσω μέσα από ένα κοινό κανάλι. Ναι μεν το έχω κάνει αυτό, αλλά έχω πάλι διευρύνει το φάσμα. Αυτή η πολυπλεξία λέγεται πολυπλεξία στο πεδίο του χρόνου. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά έτσι σε διάφορα τηλεφωνικά, στα διάφορα τηλεφωνικά δίκτυα, αλλά και στα δίκτυα ασύρματης κινητής τηλεφωνίας. Τώρα, το άλλο είδος πολυπλεξίας που μπορώ να κάνω είναι στο πεδίο των συχνοτήτων, δηλαδή στην ουσία να πάρω σήματα και να τους αναθέσω ένα διαφορετικό φέρον. Κάτι παρόμοιο με αυτό που κάνουμε στην ραδιοφωνία. Δηλαδή, έχω το σήμα Χ1 και έχω και το σήμα Χ2. Μπορώ, αντί να τα πολυπλέξω στο πεδίο του χρόνου, να φτιάξω ένα σήμα το οποίο να πάρει το Χ1 και να το πολλαπλασιάσει με ένα φέρον στη συχνότητα ω1, και να πάρει και το Χ2 και να το πολλαπλασιάσει με ένα φέρον στη συχνότητα ω2. Άρα δηλαδή να τα συνδυάσω χρησιμοποιώντας φέροντας σήματα διαφορετικής συχνότητας. Δεν ξέρω αν θυμάστε τι παθαίνει το φάσμα αυτό, δηλαδή εάν το σήμα Χ1 είναι χαμηλών συχνοτήτων, για παράδειγμα είναι η φωνή μου, άρα αυτό είναι το φάσμα του Χ1 και αυτό είναι το φάσμα του Χ2, θυμάστε τι παθαίνει το φάσμα όταν πολλαπλασιάζει, όταν στο πεδίο του χρόνου πολλαπλασιάζω με ένα φέρον, κάνω διαμόρφωση πλάτους δηλαδή, αυτό που πάθαινε το φάσμα είναι ότι μετατοπιζόταν γύρω από το ω1
και το μείον ωμέγα 1. Άρα δηλαδή αυτό το φάσμα που ήταν γύρω από το 0 μετατοπιζόταν γύρω από το ωμέγα 1. Θυμάστε που το είχα δείξει. Όλοι. Ωραία. Άρα λοιπόν, εάν το ωμέγα 2 είναι αρκετά μακριά από το ωμέγα 1, μπορώ να ισχυριστώ ότι και το φάσμα τώρα του δεύτερου σήματος, σε αυτό το συνδυασμένο σήμα, θα έρθει να κάτσει σε μία συχνότητα ωμέγα 2 και μείον ωμέγα 2, οι οποίες, επειδή το ωμέγα 1 είναι αρκετά μακριά από το ωμέγα 2, περιμένω ότι αυτά τα δύο φάσματα δεν θα αλληλεπιδρούν. Έτσι. Άρα, αντί να αυξήσω, να διευρύνω το φάσμα του τελικού σήματος επειδή κάνω πολυπλεξία στο πεδίο του χρόνου, τώρα κάνω μία πολυπλεξία στο πεδίο των συχνοτήτων, αλλά πάλι διευρύνω το φάσμα. Δηλαδή, αντί να έχω μόνο αυτό, έχω ολόκληρο. Ναι. Α. Ναι. Ο αποκωδικοποιητής θα πρέπει να είναι υποψιασμένος και να πει ότι στο δέκτη ανά 2 bit θα το σπάω. Δηλαδή, θα κάνω την αντίστροφη διαδικασία. Οπότε να καταλαβαίνω ποιος μετέδωσε τι. Έτσι, υπάρχουν κυκλώματα που το κάνουν αυτό. Τώρα, αυτό το είδος έτσι πολυπλεξίας στο πεδίο των συχνοτήτων, εντάξει, πέρα από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς και όλα αυτά, χρησιμοποιείται τόσο στις οπτικές ίνες και μία μορφή του, αλλά αρκετά έτσι εξελιγμένη, χρησιμοποιείται και στο DSL. Δηλαδή, η ανοχή που έχει το DSL στο θόρυβο των δυσύρματων γραμμών μεταφοράς οφείλεται κυρίως στον τρόπο με τον οποίο γίνεται το διαμοίρασμα των συχνοτήτων σε διαφορετικά φέροντα σήματα. Θα δούμε λίγο παρακάτω, λίγο πιο συγκεκριμένα, τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση. Δεν φτάνουν όλα αυτά που έχει να κάνει λοιπόν το φυσικό επίπεδο. Πρέπει να κάνει και αυτό που λέμε εξίσωση. Δηλαδή, πριν είπα, στα προηγούμενα μάλλον μαθήματα, είπα ότι ξεκινάω από έναν παλμό. Ο παλμός αυτός έχει ένα φάσμα έτσι. Γιατί το κάνω έτσι? Διότι ήταν εκείνη η συνάρτηση sync. Αυτό που κάνει το κανάλι είναι πολλαπλασιάζει στην ουσία αυτό το φάσμα με τη χαρακτηριστική του. Επομένως, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καταστέλει έτσι τους πλευρικούς λοβούς και να πάρουν ένα σήμα στο δέκτη το οποίο μοιάζει έτσι. Οπότε κάποιος θα μπορούσε να πει ότι, κοίταξε να δεις, αφού αυτό που κάνεις είναι ότι πολλαπλασιάζεις το φάσμα με αυτήν την χαρακτηριστική, γιατί εγώ να μην έρθω στο δέκτη και αφού εσύ πολλαπλασιάζεις με αυτή τη χαρακτηριστική, εγώ να φτιάξω ένα κύκλωμα στο δέκτη που θα διαιρεί με αυτή τη χαρακτηριστική του καναλιού. Οπότε, αν το κάνω αυτό, η λοβή του sync επανέρχονται και τελικά παίρνω ό,τι ήρθε. Δεν είναι μια πολύ ωραία ιδέα αυτή? Είναι πολύ ωραία ιδέα. Τι πάει να πει αυτούσια? Διότι πάντα έχεις το κανάλι. Πώς θα τα αν μπορείς να φτιάξεις ένα κανάλι που να τα μεταδίδει αυτούσια, έχει καλώς. Αλλά τι γίνεται ότι στα κανάλια που δεν μπορείς. Κάτι θέλατε? Ναι. Ίσως, ας πούμε, οι οπτικές ίνες σε μικρή απόσταση μπορούν να θεωρηθούν ότι, εντάξει, για μικρούς ρυθμούς δεν βάζουν πολύ μεγάλη... δηλαδή, είναι σχεδόν flat το κανάλι. Αλλά τι γίνεται στα άλλα κανάλια που μας ενδιαφέρουν κιόλας? Τώρα, υπάρχει όμως μια μικρή λεπτομέρεια.
ο θόρυβος. Δηλαδή, τι γίνεται, ότι ενώ εσύ νομίζεις ότι εξισώνεις το σήμα, δηλαδή το φέρνεις στην αρχική του κατάσταση, ξεχνάς ότι υπάρχει αυτό που λέμε ο θόρυβος. Και τι γίνεται τώρα. Ο θόρυβος, συνήθως, σε μια πρώτη προσέγγιση, μπορείς να θεωρήσεις ότι προστίθεται είτε στο πεδίο του χρόνου, είτε στο πεδίο των συχνοτήτων. Δηλαδή, παίρνεις εσύ έναν παλμό, προστίθεται εδώ θόρυβος. Αν πας να δεις το φάσμα αυτού του πράγματος, θα δεις ένα sink, το οποίο είναι ενθόρυβο. Άρα λοιπόν, η χαρακτηριστική του καναλιού δεν επιδρά στην πράξη μόνο στο φάσμα του σήματος, αλλά επιδρά και στο φάσμα του θορύβου. Δηλαδή, επιδρά στο σύνολο του σήματος. Επομένως, αυτό που λέω ότι στην ουσία καταστέλει τους λοβούς του sink, ναι, τους καταστέλει, αλλά προσθέτει και ένα θόρυβο. Όταν τώρα εσύ έρχεσαι να αντιστρέψεις αυτή τη διαδικασία, δηλαδή να πεις ότι, οκ, okay, αν το κανάλι μου πολλαπλασιάζει με τη χαρακτηριστική HF, εγώ να το αντιστρέψω αυτό, έρχεσαι, αν ήταν έτσι χαρακτηριστική, όπως είναι στο περίπου στις διαφάνειες, στην ουσία έρχεσαι και πολλαπλασιάζεις με την αντιστροφή της. Άρα τι κάνεις, έρχεσαι εδώ και πολλαπλασιάζεις με μία χαρακτηριστική η οποία θα σου ενισχύσει το θόρυβο στους λοβούς που στην ουσία δεν έχει και πολύ μεγάλο σήμα. Άρα λοιπόν δεν είναι ότι κάνω έναν εξισωτή και τελείωσα, διότι ο εξισωτής αυτός, αν δεν τον σχεδιάσει σωστά, μπορεί τελικά να επιβαρύνει το σύστημα επειδή ενισχύει πάρα πολύ το θόρυβο σε φασματικές συνιστώσεις που ούτως ή άλλως δεν έχει σήμα. Υπάρχει λοιπόν, ή έχεις πολύ χαμηλό, υπάρχει λοιπόν μια βέλτιστη, πρέπει να σχεδιάσεις σωστά τους εξισωτές. Τώρα, είναι πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς ότι και το DSL στην ουσία κάνει μια τέτοιου είδους εξίσωση. Αλλά την κάνει με έναν τρόπο ο οποίος είναι σχετικά απλός. Πού βασίζεται τώρα η εξίσωση του DSL. Όταν λοιπόν έχω να μεταδώσω ένα σήμα, χ του τ, κάνω αυτό που λέω OFDM. Που σημαίνει Orthogonal Frequency Domain Multiplexing. Τι κάνω δηλαδή, λέω το πολύ απλό, ότι κοίταξε να δεις, εγώ θα σπάσω αυτό το σήμα, θα το αναλύσω για παράδειγμα σε μια σειρά Fourier. Τι κάνει λοιπόν αυτός, έρχεται εδώ, λέει, γράφω το χ του τ, ως μια σειρά Fourier. Πολύ ωραία. Όταν εσύ θέλεις να βρεις το φάσμα αυτού του σήματος, στην ουσία, τι έχεις, έχεις ένα γινόμενο, ένα άθροισμα αρμονικών σημάτων. Άρα λοιπόν, το φάσμα αυτού του σήματος είναι οι συχνότητες ω1, ω2, μπορεί σιγά σιγά να αρχίσει να πέφτει όπως ξέρουμε το φάσμα, ω4, ω5, ω6, ω7. Και βέβαια, αν το σήμα είναι πραγματικό, έχεις και φάσμα στις αρνητικές συχνότητες, όπως έχουμε δει. Ωραία. Έρχεται τώρα η χαρακτηριστική του καναλιού και πολλαπλασιάζει
αυτές τις συχνότητες με ένα συνήθως, okay, μπορείς να θεωρήσεις ότι η χαρακτηριστική του καναλιού είναι μηγαδική, δηλαδή βάζει και μία φάση, αλλά στην ουσία αυτό που κάνει είναι ότι πολλαπλασιάζει τα πλάτη αυτών των συχνοτήτων και στο δέκτη εμφανίζονται αλλοιωμένα. Το DSL λοιπόν αυτό που κάνει σε μια απλή μορφή είναι, κάνει ακριβώς αυτό που λέμε εδώ και στην εξίσωση, λέει θα πάρω λοιπόν την αντίστροφη συνάρτηση αυτινής και θα πολλαπλασιάσω αυτά τα πλάτη. Τώρα αυτό, οπότε το σήμα μου επανέρχεται στην αρχική του φασματική κατάσταση. Εντάξει, αυτό τώρα φαίνεται λίγο πολύπλοκο, αλλά γίνεται πολύ εύκολα. Δηλαδή, okay, πολύ εύκολα. Υπάρχουν κυκλώματα που το κάνουν αυτόματα. Άρα λοιπόν, αυτό που λέμε OFDM είναι, και okay, δεν είναι ακριβώς OFDM αυτό που χρησιμοποιεί το DSL, το λέει κάπως αλλιώς, είναι στην ουσία ένα είδος εξίσωσης, το οποίο, okay, υλοποιείται πολύ εύκολα. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να πάρει και αυτά που λέγαμε στην ψηφιακή σχεδίαση FPGA boards, τα FPGA, που σας έλεγα ότι είναι τσιπάκια που μπορείς να τα προγραμματίσεις, και να υλοποιήσει έναν πομπό και ένα δέκτη χρησιμοποιώντας τέτοια τσιπάκια. Υπάρχουν πια και έτοιμες βιβλιοθήκες που σε βοηθάνε να κάνεις αυτή την ανάλυση, Fourier κτλ. Οπότε δεν είναι τόσο δύσκολο, δηλαδή είναι σχετικά απλό να γίνει. Τώρα, okay, επειδή όμως οπωσδήποτε θα έχω σφάλματα, προσπαθώ να προστατέψω λίγο παραπάνω την πληροφορία μου. Για να το κάνω αυτό, κάνω κάποιες έτσι, μορφές κωδικοποίησης, δηλαδή για να μπορεί να αποφασίσω, βέβαια αυτό είναι τώρα τεράστια σπατάλη ευρουζώνης, να αποφασίσω ότι όταν είναι να στείλω 0, αντί να στέλνω ένα 0, να στέλνω 3 διαδοχικά. Οπότε δηλαδή, αν έχω εγώ να στείλω την κυματομορφή, και το αντίστοιχο να το κάνω και για το 1, αν έχω εγώ να στείλω αυτή την κυματομορφή, θα έρθω εδώ, θα πω ότι θέλω να στείλω 0, άρα πάω και στέλνω 3 διαδοχικά 0. Τι έχω εδώ να στείλω 1, θα στείλω 3 διαδοχικούς άσους. Τι έχω εδώ να στείλω 0, πάλι επαναλαμβάνω δηλαδή το σύμβολο 3 φορές. Με την ελπίδα ότι αν γίνει σφάλμα, δεν θα χαθούν και τα 3 bit. Οπότε, αν στείλω 0, 0, 0, αν γίνει κάπου σφάλμα, θα έρθω στο δέκτη και θα πω, okay, πού είναι αυτή η τριάδα που λαμβάνω. Έχει περισσότερα 0 ή 1. Αν έχει περισσότερα, αν είναι όλα 0, ok, δεν έχει γίνει μάλλον λάθος. Μάλλον. Εάν όμως έχει έναν άσο, σημαίνει ότι έγινε κάπου ένα σφάλμα, άρα μάλλον αυτό είναι, αυτό θέλει να μου μεταδώσει 0. Αποφασίζω δηλαδή και λέω ότι παίρνω τις τριάδες και λέω, σε αυτή την τριάδα υπάρχουν περισσότερα 0 ή περισσότερα 1. Άρα μάλλον, αν υπάρχουν περισσότερα 0, μάλλον αυτό θέλει να μου μεταδώσει 0. Αν υπάρχουν περισσότερα 1, μάλλον ήθελε να μου μεταδώσει 1. Εδώ τώρα βέβαια υπάρχει ένα πρόβλημα, ότι τι θα γίνει αν γίνουν 2 σφάλματα. Την πατήσαμε, διότι εδώ θα είναι 0, 1, 1. Θα πει αυτός, α, έχω περισσότερους άσους. Άρα αυτό που ήθελε να μου μεταδώσει αυτός είναι 1, ενώ ο κακομοίρης ο πομπός είχε στείλει 0. Το θέμα είναι εδώ πέρα τι είδους σφάλματα γίνονται και πόσο πιθανό είναι να γίνει σφάλμα
σε δύο διαδοχικά bit. Για να το δούμε δηλαδή. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι πρέπει να έρθουμε να υπολογίσουμε την πιθανότητα σφάλματος και για την προστατευμένη, την κωδικοποιημένη πληροφορία. Για να δούμε. Είχαμε δει έναν τρόπο να υπολογίσουμε σε διαδοχικά bit ποια είναι η πιθανότητα σφάλματος. Θυμάστε όλη εκείνη την ωραία ιστορία που είχα κάνει μια φορά που έβγαζα κάτι παλαβές συναρτήσεις ή RFC και έλεγα το σίγμα του θορύβου ή το έχετε αποθήσει τελείως από τη μνήμη σας. Μάλλον το δεύτερο. Okay. Περιμένετε μέχρι τις εξετάσεις νομίζω και μετά θα το... ωραία, τέλος πάντων, τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι πάντα υπάρχει... τέλος πάντων, υπάρχει ένας τρόπος να υπολογίσω και να πω ότι αν μου έρχονται διαδοχικά bit, είτε είναι κωδικοποιημένα είτε όχι, έχω μία πιθανότητα σφάλματος πε. Τώρα, εάν εγώ έρθω να πω ποια είναι η πιθανότητα σφάλματος όταν κάνω κωδικοποίηση, θα πρέπει να πω ότι, να καταλάβω μάλλον, πότε κάνω σφάλμα όταν κάνω κωδικοποίηση. Διότι εάν πάρω 3 bit, είπα, παίρνω στον δέκτη, παίρνω 3 bit και τα αποκωδικοποιώ σε τριάδες την πληροφορία μου. Ποια είναι η πιθανότητα να κάνω σφάλμα στην αποκωδικοποίηση? Για να κάνω σφάλμα, αν δεν γίνει κανένα λάθος, είμαι ok, ούτως ή άλλως. Εάν κάνω ένα σφάλμα, είμαι προστατευμένος. Ναι, διότι το ένα σφάλμα θα μου αλλάξει ένα bit, το οποίο θα το δω εγώ στο δέκτη και θα πω, α, ένα bit έχει αλλάξει, άρα αυτό είναι 0. Πότε γίνεται η υπασφάλμα? Όταν έχουν γίνει 2 σφάλματα ή όταν ακόμα χειρότερα έχουν γίνει 3 σφάλματα. Άρα εγώ πρέπει τώρα να γράψω εδώ ότι η πιθανότητα C, το C σημαίνει coding, από το coding, η πιθανότητα σφάλματος στην περίπτωση που έχω κωδικοποίηση είναι η πιθανότητα 2 ή 3 bit από τα 3 να είναι εσφαλμένα. Συμφωνείτε με αυτό που έχω γράψει? Σωστά. Το είπα και πριν. Τώρα, μπορεί και τα 2 bit να έχω και 2 bit εσφαλμένα και 3 bit εσφαλμένα. Ακριβώς 2 bit εσφαλμένα και ακριβώς 3 bit εσφαλμένα. Μπορώ να έχω. Ένα από τα δύο θα συμβαίνει. Άρα, αυτά είναι αμοιβαίως αποκλειόμενα γεγονότα. Άρα λοιπόν, ή θα έχω, να το γράψω, ακριβώς 2, ακριβώς 2 εσφαλμένα, συν την πιθανότητα να έχω ακριβώς 3 εσφαλμένα. Τώρα, ρωτώ εγώ, ποια είναι η πιθανότητα να έχω 3 εσφαλμένα bits στη σειρά? Αν υποθέσω ότι ο θόρυβος στο ένα bit δεν λέει κάτι για το θόρυβο στο επόμενο, δηλαδή τα σφάλματα συμβαίνουν ασυσχέτιστα, θα έρθω να πάρω τα 3 bit εδώ, B1, B2, B3. Θα πω λοιπόν, αφού αυτά συμβαίνουν ασυσχέτιστα, ποια είναι η πιθανότητα να γίνει σφάλμα εδώ? P.
Ποια είναι η πιθανότητα να γίνει σφάλμα εδώ? ΠΕ. Ποια είναι η πιθανότητα να γίνει σφάλμα εδώ? ΠΕ. Επομένως, ποια είναι η πιθανότητα να γίνουν όλα να έχω τρία μπίτες σφαλμένα? Το γινόμενο. Είναι λοιπόν αυτό εδώ πέρα είναι ΠΕ εις την τρίτη. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει και το ένα και το άλλο και το άλλο και αυτά είναι αμοιβαίως, είναι ανεξάρτητα γεγονότα. Αμέσως να γράψω αυτό. Όταν έχω ανεξάρτητα γεγονότα και θέλω την πιθανότητα να συμβούν, δεν ξέρω αν το έχετε κάνει ποτέ αυτό. Το έχω αποδείξει εγώ? Okay. Ισχύει αυτό, ναι, ορίστε, κάτι θες να ρωτήσεις. Είχα πει το παράδειγμα των ζαριών, μπορώ να το ξαναπώ άμα θέλετε. Ήθελες κάτι να ρωτήσεις? Ναι, εξαρτάται επομένως πόσο γρήγορη είναι η μπιτοσειρά. Εδώ κάνω την υπόθεση ότι η μπιτοσειρά δεν είναι τόσο γρήγορη ώστε να προλαβαίνω να βλέπω μια σημαντική συσχέτιση μεταξύ των bit. Αν δεν είναι, τότε αλλάζει το παιχνίδι, έτσι. Δηλαδή πρέπει να κάνω το μοντέλο ακόμα πιο πολύ. Βέβαια. Ναι, βέβαια. Βέβαια, τότε φαντάσου πόσο ευρωζώνη σπαταλάς. Δηλαδή, αντί να στείλεις ένα, στέλνεις πέντε. Τώρα, αυτός είναι ένας πολύ απλός κώδικας που λέω. Υπάρχουν κώδικες οι οποίοι είναι πολύ πιο σχεδιασμένοι, πολύ πιο κατάλληλα, ώστε και να παρέχουν προστασία και να μην σπαταλάς πολύ μεγάλο ευρωζώνη. Έτσι, αλλά μπορείς να διορθώσεις και δύο και τρία σφάλματα και τέσσερα σφάλματα. Εξαρτάται πόσο διατεθειμένος είσαι να πληρώσεις ευρωζώνη και πόσο έξυπνα έχεις σχεδιάσει τον κώδικά σου. Τώρα, ερχόμαστε σε αυτό εδώ και λέω, ελάτε να σκεφτώ ποια είναι η πιθανότητα να έχω ακριβώς δύο εσφαλμένα bits. Η πιθανότητα να έχω ακριβώς δύο εσφαλμένα bits τι σημαίνει? Σημαίνει, ένας τρόπος είναι να πω ότι, ξέρεις, συνέβη λάθος στα δύο πρώτα. Ένα άλλο ενδεχόμενο είναι να πω ότι, ξέρεις, έχει συμβεί λάθος στα δύο τελευταία. Ένα άλλο ενδεχόμενο είναι να πω, ξέρεις, ότι έχει συμβεί λάθος στα δύο ακριανά. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να... κάποιος άλλος συνδυασμός που δεν έχω προβλέψει? Όχι. Για ακριβώς δύο σφάλματα, ένα από αυτά θα ισχύει. Ωραία. Αυτά όμως δεν είναι αμοιβαίως αποκλειόμενα. Άρα λοιπόν, η πιθανότητα να γίνουν ακριβώς δύο λάθη είναι το άθροισμα των πιθανοτήτων να συμβεί ένα από... να συμβούν αυτά. Ωραία. Για να δούμε λοιπόν τώρα. Αυτά είναι αμοιβαίως αποκλειόμενα. Άρα, εάν πω αυτό το ενδεχόμενο α, αυτό το πω β, αυτό το πω σ, το πρώτο που μπορώ να γράψω είναι αυτό. Τώρα, έρχομαι να υπολογίσω ποια είναι η πιθανότητα να συμβεί το α. Μα για να συμβεί το α, θα πρέπει να συμβεί λάθος στο πρώτο bit, στο δεύτερο bit και να μην συμβεί λάθος στο τρίτο. Τώρα, όταν συμβαίνει λάθος με πιθανότητα ΠΕ, ποια είναι η πιθανότητα να μην συμβεί λάθος? Προφανώς, 1 μείον ΠΕ. Άρα, το ΠΑ είναι
πεέψιλον. Επί πεέψιλον επί 1 μείον πεέψιλον. Η πιθανότητα να συμβεί το β είναι 1 μείον πεέψιλον, πεέψιλον, πεέψιλον. Η πιθανότητα να συμβεί το σι είναι, πεέψιλον επί 1 μείον πεέψιλον επί πεέψιλον. Δηλαδή, όταν τα αθροίσω αυτά τα δύο, προφανώς αυτό είναι ίσο με αυτό, αυτό είναι ίσο με αυτό, άρα έχω συν 3 φορές πεέψιλον τετράγωνο επί 1 μείον πεέψιλον. Και όχι πεέψιλον τετράγωνο επί 1 μείον πεέψιλον που έχω γράψει στη διαφάνεια. Okay, άρα θα το διορθώσω αυτό και στις διαφάνειες, αλλά καταλάβατε γιατί εμφανίζεται το 3 εδώ. Δεν νομίζω ότι την έχω, αλλά την έκανα τώρα, ναι, δεν την έχω. Έτσι, είδατε τι κερδίζουν αυτοί που παρακολουθούν. Ωραία. Άρα λοιπόν, με αυτή τη λογική έρχομαι τώρα και λέω ότι το π σε ε, η πιθανότητα λοιπόν να συμβεί σφάλμα όταν έχω κωδικοποίηση, είναι 3 πε τετράγωνο επί 1 μείον πε συν πε ή στην τρίτη. Και ας υποθέσω τώρα εγώ ότι τα σφάλματα στο αρχικό μου σύστημα συμβαίνουν με μία μικρή πιθανότητα. Τώρα βέβαια, κοίταξε, και μία πιθανότητα 1% είναι σημαντική, δηλαδή έχεις σφάλμα 1 bit ανά 100. Αυτό μπορεί να σου δημιουργήσει προβλήματα όταν μεταδίδεις, ξέρω, για παράδειγμα, εικόνα. Μπορεί να βλέπεις κάποιες εικόνες να έχουν κάποια τετραγωνάκια, έτσι, μια περίεργη κατάσταση. Επομένως, ναι μεν το πε μπορεί να είναι 0,01, αλλά ίσως αυτό είναι σημαντικό για τις επιδόσεις του συστήματος. Έτσι, ωραία. Φανταστείτε, ας πούμε, να γράφεις ένα CD και κάθε 100 bit να κάνεις και ένα σφάλμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Επομένως, εάν το πε είναι 0,01, δηλαδή 10 εις τη μείον 2, το πε τετράγωνο είναι 10 εις τη μείον 4, το πε τρίτης είναι 10 εις τη μείον 6. Άρα, το πε σε εψιλον είναι 3 επί 10 εις τη μείον 4, 1 μείον 10 εις τη μείον 2, συν 10 εις τη μείον 6. Τώρα, ας κάνουμε μια προσέγγιση. Δηλαδή, τι να πεις 1, τι να πεις 1 μείον 10 εις τη μείον 2. Αυτό μου κάνει 0,99. Πόσο θα αλλάξει το αποτέλεσμα αν αυτό πω ότι είναι 1. 1%. Θα έχω 1% σφάλμα στην πιθανότητα σφάλματος. 1% σφάλμα στην πιθανότητα σφάλματος. Okay. Τώρα, αυτό λοιπόν είναι 1 επί 3 επί 10 στη μείον 4. Και σε αυτό προσθέτω 10 στη μείον 6. Πόσο πια πολύ αλλάζει το 3 επί 10 στη μείον 4 όταν προσθέτω το 10 στη μείον 6. 0, έτσι, πολύ λίγο. Δηλαδή έχω το 3 επί 10 στη μείον 4 και του προσθέτω το 10 στη μείον 6. Δεν μπορώ να θεωρήσω τελικά ότι αυτό το πράγμα είναι 3 επί 10 στη μείον 4. Όχι. Προσέγγιση. Ωραία, δεν θα είναι. Ναι, δεν θα είναι 3 επί 10 στη μείον 4, θα είναι 2,993 επί 10 στη μείον 4. Όσο... Εντάξει, δεν έχω τόσο μεγάλο. Ωραία, άρα βλέπω ότι πάω από μία πιθανότητα σφάλματος 10 εις τη μείον 2, η κωδικοποίηση μου δίνει μία πιθανότητα σφάλματος 3 επί 10 εις τη μείον 4, δηλαδή μου βελτιώνει πολύ την πιθανότητα σφάλματος. Την έριξε σχεδόν δύο τάξεις μεγέθους.
Άρα λοιπόν η κωδικοποίηση είναι ένα πολύ καλό πράγμα. Όμως υπάρχει μια πολύ μικρή λεπτομέρεια, την οποία δεν είδα κανένας να σηκώνει το χέρι να μου την πει. Υποθέσαμε ότι όταν μεταδίδω την κωδικοποιημένη πληροφορία, δηλαδή εγώ είχα να στείλω 0-1, αποφάσισα ξαφνικά να σπάσω αυτό το σήμα μου και να λέω να στέλνω 3 bit αντί για 1. Επομένως, αύξησα, πρέπει τώρα αυτά τα bit να μεταδίδονται σε μικρότερο χρονικό διάστημα, επομένως πρέπει να χρησιμοποιήσω παλμούς οι οποίοι είναι πολύ πιο στενοί. 3 φορές πιο στενοί. Άρα αυξάνω το φάσμα και ο θόρυβος, υπάρχει μία περίπτωση να εξαρτάται από πόσο είναι το εύρος του φάσματος. Άρα, ναι μεν ωραία ήταν αυτός ο υπολογισμός, αλλά αν η πιθανότητα σφάλματος εδώ είναι διαφορετική, εδώ τώρα πια μπαίνουν οι τεχνικές κωδικοποίησης, πόσο αλλάζει το ευρωζώνης, εδώ αλλάζει τραγικά, πόσο αλλάζει το ευρωζώνης, πώς είναι ακριβώς ο θόρυβος, είναι ένα αντικείμενο για το μάθημα τηλεπικοινωνιακά συστήματα, το οποίο γίνεται στο τέταρτο έτος, στο τέταρτο εξάμηνο. Οπότε, εκεί θα το δείτε λίγο πιο προσεκτικά. Έτσι, εδώ τελειώνουμε. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ήσασταν ένα υπέροχο κοινό.